Κι αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία γέννηση, να πω, να πω στ' αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερον. Εύβη, Εβιθλέμ την πόλη, ουρανία γαλλώντες. Χαίρε, χαίρε η φύση όλη, εν το σπηλαίο δείκτεται. Εμφα, εμφάγνη των αλόγων, ο βασιλεύς των ουρανών. Κέπι, κέπι της των όλων, σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε. Πέτρα, πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού. Χίλια, χίλια χρόνια να ζήσει. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους, καλές γιορτές να έχουμε. Εγώ να ξεκινήσω το μικρό μου φίλο εδώ. Για πες μου, σε λένε. Πέτρο. Πέτρο, είσαι μέλος του πολιτιστικού συλλόγου Πλατάνια. Είσαι το μικρότερο μέλος, είσαι στο σύλλογο. Ναι. Τραγουδάς μόνο, τι άλλο κάνεις? Χορεύεις. Τίποτα. Χορεύεις. Τι έχεις μάθει να χορεύεις? Τίποτα. Τα κάλαντα πάντως τα λες πολύ ωραία. Α, δώστε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε, ο κύριος Φωλίνας. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Εκτός από τη χοροδία που βλέπω, τι άλλο έχετε εκεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο? Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατάνια. Ναι. Ξεκινάμε από τα χορευτικά τμήματα, ζούμπα, πιλάτες, ζούμπα, πιλάτες και ζωγραφική. Να πούμε τις εκδηλώσεις που έχουμε τώρα τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, τις 28 του μηνός, ώρα 12, εκεί που γίνεται το πανηγύρι, έχουμε τη γιορτή της Σιγαρίδας. Καλούμε όλο τον κόσμο να προσέλθει και να μας θυμίσει με την παρουσία του. Τι ώρα? 12 η ώρα το μεσημέρι. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Μαζέψατε όμως και χρήματα για το φιλόπτωχο της Παναγίας Φανερωμένης. Στα κάλαντα που πραγματοποιήθηκαν τις 21-12, τα έσοδα παραδόθηκαν στο φιλόπτωχο ταμείο. Ήδη το φιλόπτωχο ταμείο από εδώ και πέρα θα τα δώσεις στις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την παρουσία στη σημερινή εκπομπή. Εσύ σίγουρα δεν θες να μου πεις κάτι. Ποιο χορό έμαθες να χορεύεις, θα μου πεις? Ποιο χορό έμαθες να χορεύεις τα χορευτικά εκεί? Καλά, πες καλά Χριστούγεννα, θα πεις καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά, δυνατά, δυνατά. Μπράβο, χορό μου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να έρχονται κι άλλοι, κι άλλοι με ορισμός σας Χριστού τη Θεία γέννηση, να πω. Να πω στ' αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερον. Έλβη, έλβη κλέμ την πόλη, ουρανία γαλλώτε. Χαίρε, χαίρε η φύση όλη, εδώ στη λέον ζητέτε. Έλφα, ελφάζει τον αλόγον, ο βασιλεύς των ουρανών. Κέπι, κέπι της των όλων, σκέψε το σπίτι που θα με. Πέτρα, πέτρα να μοιραγήσει το νοικοκύρι του σπίτιου. Χίλια, χίλια χρόνια να ζήσει. Ωραία, εξαιρετικά. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Καλά Χριστούγεννα ευχόμαστε. Εδώ έχουμε τα τρία υπέροχα κορίτσια, τα οποία είναι εντυμένα και με τα σκουφάκια τους πάρα πολύ ωραία. Για πείτε μου τα ονόματά σας. Δώρα. Μιχαέλα. Αθανασία. Πόσο χρόνο είστε, βρε κορίτσια? 14. 14. Και λέτε κάλαντα ακόμα, ας πούμε. Ναι. Τώρα που πάτε εκεί στα κάλαντα, σας δίνουν τα ίδια λεφτά με πέρσι, με πρόπερσι, είναι λίγο πιο σφιγμένα τα πράγματα? Φέτος μας δίνουν περισσότερο από πέρσι. Αλήθεια? Ναι. Σας δίνουν μόνο λεφτά, σας δίνουν και γλυκά? Και, και γλυκά, γλυκά και κάποιες φορές και κουραμπιέδες, αν και πολλοί ας πούμε δεν ανοίγουν. Έχουμε πάει σε καμιά δύο-τρεις πολυκατοικίες που δεν έχουν ανοίξει καθόλου. Και κουραμπιέδες και μελομακάρονα και σταφίδες τι δίνανε παλιά και τέτοια, σας δίνουν ή μόνο λεφτά? Εμείς δίνουμε και λεφτά και σοκολατάκια τις περισσότερες φορές. Ναι. Μάλιστα, θα πάτε και του χρόνου να πείτε κάλαντα? Δεν ξέρω. Μεγαλώσατε αρκετά, θεωρείτε τελευταία χρονιά φέτος δηλαδή? Ναι. Ναι. Ωραία, να είστε καλά κορίτσια, ευχαριστούμε πολύ και του χρόνου εγώ θα πω με υγεία, να είστε καλά. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την κυρία Μαρία Πάτσιου. Χρόνια πολλά, κυρία Πάτσιου. Χρόνια πολλά.
Καλά να είστε καλά, επίσης καλά Χριστούγεννα, η οποία μας έχει φέρει εδώ στο κανάλι εξαιρετικά κοζανίτικα αγιαπράκια, παραδοσιακά, τα βλέπω μόνο και μου σπάνε και τη μύτη, τα μυρίζω, και μας έχει φέρει και αρνιά. Για πείτε μας τώρα κυρία Πάτσου, πώς γίνονται τα αγιαπράκια, τα κοζανίτικα? Τα γιαπράκια, τα κοζανίτικα γίνονται με βάση την αρμιά. Ναι. Τα πραγματικά κοζανίτικα γιαπράκια. Και η αρμιά γίνεται, παίρνουμε τα λάχανα, καθαρίζουμε εδώ, αυτό το μέρος, το σκληρό, λέγεται τζούφος. Καθαρίζουμε, γαρδαλώνουμε, λέμε κοζανίτικα. Ναι. Το κάνουμε γύρω-γύρω, δηλαδή να κοπεί το σκληρό. Που έχει σαν αποτέλεσμα να φύγει το τρυφερό μέρος από μέσα από το λάχανο, ούτως ώστε να φτάσει στην καρδιά του λάχανου και το γεμίζουμε, το κάνουμε τρεις σχισματιές επάνω στο φύλλο. Στο φύλλο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η σχισματιά αυτή που γίνεται επάνω στο φύλλο, μπαίνει το αλάτι, χοντρό αλάτι. Το αλάτι που μπαίνει μέσα. Μπαίνει εδώ μέσα και το κρατάμε τρεις μέρες. Μόλις θα μπει το αλάτι, ανοίγει το λάχανο και έχει την ιδιότητα που για να προσχωρήσει ο αρμόσμος μέχρι μέσα στην καρδιά. Γιατί αν δεν πάει μέχρι μέσα στην καρδιά, θα αρχίσει η καρδιά να χαλάει. Και ασχέτως αν είναι μέσα στο καβί, στο βαρελάκι τώρα, εκείνα τα χρόνια είχαν καβιά με κάνουλα και άλλαζαν, ξυνάσερναν, αυτό θα πει, ξυνάσερναν, δηλαδή έπαιρναν τον αρμόσμο και τον έριχναν, άνοιγαν την κάνουλα και τον έριχναν από πάνω και είχε και αυτό σαν αποτέλεσμα να μην χαλάει ο αρμόσμος, να είναι εύγευστος, δηλαδή να μην έχει βαριά μυρωδιά. Και όταν τον πίνεις τον αρμόσμο. Ο αρμόσμος ή το αρμόσμο? Ο αρμόσμος. Ο αρμόσμος. Και αυτό τώρα το χρησιμοποιούμε και κάπου αλλού, και το βγάζουμε από τα λάχανα. Έβαζαν, τρεις μέρες κρατούσαν τα λάχανα αυτά, άνοιγε και μετά τα έβαζαν στο βαρέλι, αλλά στη βάση του βαρελιού έβαζαν και ρεβίθια. Και τα ρεβίθια είχαν πάλι διπλή έννοια, ότι και ωφελούσαν στην αρμιά να γίνει κίτρινη, αλλά και τα ρεβίθια τα είχαν ανά πάσα στιγμή, εκείνα τα χρόνια έβγαζαν και τα ψήναν στο ντουλάπι, ένα τυνικεδένιο εργαλείο ήταν τότε. Σκεύωσε νεκεδένιο και το έβαζαν στη φωτιά και τα ψήναν και έδιναν στα παιδιά. Και είχαν ανά πάσα στιγμή έτοιμα ρεβίθια μουσκεμένα. Δεν ρίχνουν κάτι μέσα στο λάχανο, σκέτο το λάχανο. Ούτε λεμόνι ούτε τίποτα. Το ζουμί το βγάζει από μόνο του. Αφιγατώνεται το λάχανο και βγαίνει αυτό. Αφού, τώρα να πω και τη συνταγή. Για 8 λάχανα. Για 8 λάχανα, έτσι αυτού του μεγέθους, χρειάζεται 1 κιλό αλάτι χοντρό. Το χοντρό το αλάτι, 1 κιλό. Παίρνουμε, βάζουμε μέσα εδώ και το υπόλοιπο το λιώνουμε μέσα σε νερό και το ρίχνουμε μέσα στο βαρελάκι που βάζουμε όλα τα λάχανα. Ναι, και γεμίζουμε το βαρελάκι μέχρι επάνω, τους ώστε να σκεπάζει. Να καλύψει τα λάχανα. Να καλύψει τα λάχανα, γιατί αν βγει λίγο λάχανο έξω, έχει την ιδιότητα να αρχίσει να χαλάει η μυρωδιά και να χαλάει το λάχανο. Δηλαδή και αυτά που μυρίζουμε τα λίγο περίεργα, δεν είναι επιμελημένα με λεπτομέρεια. Θέλει πολύ λεπτομέρεια η αρμιά. Είναι εύκολη, αλλά θέλει αυτές τις λεπτομέρειες. Τον αρμόσμο μπορούμε να τον πιούμε. Τώρα θα σας πω και για τον αρμόσμο. Σκεπάζουμε την αρμιά και εκείνα τα χρόνια έβαζαν, επειδή ήταν πολλά και το λάχανο, το νερό, ο αρμόσμος, ανέβαιναν επάνω τα λάχανα. Έπαιρναν κλιματσίδες από το αμπέλι, έφτιαχναν ένα πλέξιμο, σαν στεφάνι, το έβαζαν από πάνω. Για να μην φύγει προς τα πάνω. Για να μην φύγει, ούτως ώστε να επιπλέει ο αρμόσμος και τα λάχανα να είναι μέσα. Και μετά, αφού την κάνουμε την αρμιά, παίρνουμε, εκείνα τα χρόνια είχαν το καβί και έβγαζαν από κάτω τον αρμόσμο και την έριχναν επάνω, τώρα τι κάνουμε, παίρνουμε ένα κύπελο και παίρνουμε αρμόσμο και το ρίχνουμε, το ξαναπαίρνουμε, ξαναρίχνουμε, πρέπει κάθε μέρα. Κάθε μέρα να έχει ωραία γεύση, γιατί άμα τα αφήσεις αρχίζει να πανιάζει και μυρίζει άσχημα. Μάλιστα. Και τώρα το βαρελάκι, επειδή και στα διαμερίσματα τώρα που να βρούμε καβιά και τέτοια, το έχουμε στο μπαλκόνι. Εγώ πρόσεξα ότι ο ήλιος
το ωφελεί. Ναι. Όσες ώρες πιάνει ο ήλιος, αρχίζουμε την αρμιά από το Αγίου Φίλιππα, ναι, την βάζουμε. Και είναι έτοιμη μέχρι τώρα. Και κάνουμε τα γιαπράκια. Πόσες μέρες, και από εδώ και πέρα. Πόσες μέρες μετά, δηλαδή, χρονικά. 40 μέρες. Βέβαια. Από το Αγίου Φίλιππα είναι 40 μέρες. Έτσι ακριβώς. Και φτιάχνουμε τα γιαπράκια. Εν τω μεταξύ, όταν θα κόψουμε το λάχανο για να κάνουμε τα γιαπράκια. Ναι. Τώρα, αν θέλετε να σας πω και τη συνταγή, την πραγματική, την κοζανίτικη στα γιαπράκια. Γιατί βάζουμε. Παίρνουμε το λάχανο, το κόβουμε εδώ. Ναι, καθαρίζουμε αυτό το σκληρό. Ναι. Αν είναι μεγάλο το φύλλο, το κόβουμε μισό. Ναι. Αν δεν είναι όμως πολύ μεγάλο το φύλλο, το καθαρίζουμε αυτό το σκληρό και το βάζουμε ολόκληρο. Όταν λέτε μεγάλο, δηλαδή πρέπει να είναι σαν την παλάμη μας, λίγο πιο μεγάλο. Πόσο να είναι το φύλλο για κάθε γιαπράκι. Αυτό που φαίνεται εδώ πέρα, ναι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, όπως είναι το φύλλο αυτό εδώ, τώρα θα το πιάσουμε τα χέρια έτσι, έπρεπε να είχαμε ένα μαχαιράκι, δηλαδή πρέπει να είναι... για να κόψουμε, να κόψουμε λίγο, έπρεπε να είχαμε ένα μαχαίρι, να έτσι θα σας το δω, να λέρωσα και λίγο. Δεν πειράζει. Το φύλλο αυτό, δέστε τι κίτρινη και ωραία που είναι. Αυτό πρέπει να είναι έτσι κίτρινο, Έτσι, αυτή με τα ξωτό. Τα βαντσιώτικα τα λάχανα γίνεται με το ξωτή. Βαντσιώτικα τα λάχανα. Ναι. Λοιπόν, κόβουμε το σκληρό. Ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, ναι, ένα γιαπράκι. Αυτό θα γίνει πόσα γιαπράκια, κόβουμε... Δύο. Α, τόσο πολύ. Γιατί, να είναι. Γιατί, ναι, τα κουζανιώτικα τα φτιάνουν με τα γιαπράκια και τα λέμε μεγάλα σαν τσόμκες. Τα κουζανίτικα τώρα με τα. Τσόμκα με το θα πει η μπάλα του χιονιού. Ναι. Λέμε τσόμκα. Κατοκέφαλα. Τα έχουμε μάθει πλέον. Για πείτε μας τώρα. Εδώ παίρνουμε, ναι, το φύλλο αυτό, το κόβουμε και βάζουμε αυτήν την πλευρά για καλή του γιαπρακιού. Και βάζουμε τα σκληρά, ναι, εδώ βάζουμε και το τυλίγουμε. Και γίνεται το γιαπράκι αυτό. Ναι. Δέστε με τα ξωτή και ωραία η έρμια. Αυτή είναι η έρμια. Μ' αρέσει, το βλέπετε. Τα χαίρετε, σας αρέσει, ναι, αυτό που κάνετε. Ναι. Πολύ χαίρομαι να βλέπω. Ναι, μα είδατε πώς μου σκοβολάει. Ναι. Και γι' αυτό θέλησα. Όταν βγήκε ο κύριος Πλιάτης στην εκπομπή, εκείνη την ώρα εγώ καθάλαμε να βάλω την αρμιά. Και λέω, θα πάρω τηλέφωνο. 40 μέρες πριν. Ναι, θα πάρω τηλέφωνο για να μάθει ο κόσμος πώς ακριβώς γίνεται. Γιατί. Να επανέλθω και πάλι. Πείτε μου και για τη συνταγή, λίγο. Και τελειώνουμε. Ναι. Να επανέλθω πάλι. Αυτό εδώ πέρα έχει την ιδιότητα, αυτό το σκληρό, να, ναι, κρατάει τα φύλλα. Και μετά, αφού κόψουμε και φτάσουμε στην καρδιά, ναι, αν είναι μικρή η καρδιά, τη βάζουμε στον πάτο της κατσαρόλας, την ψιλοκόβουμε το λάχανο. Απλώνουμε τα λάχανα και το βάζουμε στον πάτο. Και μετά βάζουμε από πάνω τα γιαπράκια. Ναι. Και βάζουμε και αρμόζουμε και τα βράζουμε. Τα γιαπράκια. Α, βάζουμε και μέσα στο, εκεί που, στο φαγητό, στο, δηλαδή στο φαγητό, βάζουμε και εκεί. Βέβαια. Α, ίσως έπρεπε να βάλω λίγο περισσότερο αρμόζουμε για να γίνουν λίγο πιο ξινούτσικα. Ναι, εγώ δεν θα ήθελα να τα κάνω πολύ ξινά. Έγιναν φυσιολογικά, όπως ακριβώς είναι. Δεν έχουμε λεμόνι κάτι άλλο. Όχι. Η πραγματική αρμιά πρέπει να γίνει έτσι ακριβώς, κίτρινη, μεταξωτή και χωρίς λεμόνι, χωρίς τίποτα. Ωραία, πείτε μας και λίγο, ναι, στα γρήγορα και τη συνταγή. Γρήγορα τη, ναι, συνταγή. Παίρνουμε το φύλλο, παίρνουμε τον κυμά, βάζουμε μισό χοιρινό, μισό... Μοσχαρίσιο. Και βάζουμε τώρα να πω για ένα κιλό. Ναι. Για ένα κιλό βάζουμε μισό κιλό χοιρινό, μισό μοσχαρίσιο. Βάζουμε ένα φλιτζανάκι του καφέ ρύζι, ναι, καρολίνα ή μπλου ροζ, ό,τι είναι. Γιατί αυτό χυλώνει το ρύζι. Λίγο, δε, λίγο βέβαια. Ναι. Ναι. Μαύρο πιπέρι. Βάζουμε λίγο λάδι. Βάζουμε στο ένα κιλό δύο μεγάλα κρεμμύδια και προπαντός νεροκρόμιδα. Νεροκρόμιδα, ναι, γιατί? Γιατί αυτά έχουν την ιδιότητα να αφήνουν ωραία γεύση στο φαγητό και λιώνει το νεροκρόμιδο και ξερό να υπάρχει το ίδιο. Όχι φρέσκο και τέτοια, ναι, μόνο νεροκρόμιδο και ξερό. Και βάζουμε λίγο λάδι μέσα, λίγο κόκκινο πιπέρι, όχι σάλτσα ντοματοπελτέ, μέσα στη ζύμη του κιμά, γιατί τα μαυρίζει τα γιαπράκια. Από πάνω, όταν έχουν, που υπάρχουν πολλές νοικοκυρές, που ρίχνουν από πάνω. Τώρα όταν θα τελειώνουν. Σας πω. Ναι. Ναι. Βάζουμε κρεμμύδι λιωμένο, ψιλοκομμένο, ναι, ρύζι, μαύρο πιπέρι, κόκκινο πιπέρι, λάδι και λίγο αρμόσμο. Ο αρμόσμος
την ανοίγει, την κάνει σκληρό τον κυμά. Και τα βάζουμε και βράζουν. Ρίχνουμε από πάνω πάλι λίγο λαδάκι, αναλόγως πόσο θέλουμε. Γιατί και ο χοιρινός ο κυμάς βγάζει. Ρίχνουμε λίγο λαδάκι, λίγο μαύρο πιπέρι. Ωραία. Από πάνω στην κατσαρόλα, αφού βάλουμε τα γιαπράκια και τον αρμός μου, και σε λίγο αρμός μου λιώνουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού πελτέ. Όχι πολύ, για να γίνουν πολύ κόκκινα και πολύ έτσι. Άμα κάποιος τα θέλει μπορεί να τα κάνει περισσότερο, αλλά το κανονικό έτσι είναι. Και τα βάζουμε να βράσουν και λίγο μαύρο πιπέρι από πάνω. Πόση ώρα τα βάζουμε να ψηθούν? Και αναλόγως το κρέας. Αν είναι, στο περίπου, δηλαδή πόση ώρα θέλει? Εγώ αυτά τα έβρασα και σε σιγανή φωτιά γύρω στις 2 ώρες. Θέλει, ώρες, ναι, σιγά θέλει. Σιγά, σε χαμηλή φωτιά. Το καλό φαγητό θέλει την ώρα του. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα να έχετε και εσείς, καλές γιορτές. Με υγεία, να είμαστε όλοι καλά. Πάμε τώρα να δούμε, αφού μας τα είπατε εσείς, να τα δούμε και στην πράξη από την κυρία Μαμάτσου, η οποία μας τα κάνει και στην κουζίνα της, θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Σήμερα θα μαγειρέψουμε τα παραδοσιακά κοζανίτικα γιαπράκια. Είναι μια συνταγή που την πήρα από τη μητέρα μου, η μητέρα μου από τη γιαγιά μου και πάμε στο βάθος χρόνων. Εδώ έχουμε τον κυμά. Χρησιμοποιώ και το χοιρινό κυμά. Βέβαια, κάθε γυναίκα έχει τη δική της συνταγή, άλλες του κάνουν άμυκτο με μοσχάρι, εγώ όμως προτιμώ το χοιρινό. Εδώ θα βάλουμε το κρεμμύδι. Για ένα κιλό κυμά θα βάλουμε 2 κρεμμύδια και κατά προτίμηση νεροκρόμιδα. Γιατί? Κάνουν πιο αφράτη τη ζύμη και είναι μία παράδοση να βάζουμε νεροκρόμιδα άνω και κάτω κόμις. Αλλιώς βάντσα. Θα βάλουμε το ριζάκι μας για ένα κιλό κυμά, ένα φλιτζανάκι του καφέ. Θα βάλουμε τα μπαχαρικά μας. Μαύρο πίπερο. Μόσχο πίπερο, αλλιώς μπαχάρι. Και κόκκινο πιπέρι. Πριν ρίξω το κόκκινο πιπέρι όμως, θα βάλω το λαδάκι του. Θα ρίξουμε αλατάκι, χοντρό αλάτι κατά προτίμηση. Και θα ρίξουμε και λίγο αρμόζουμο. Τώρα θα ρίξουμε το κόκκινο πιπέρι. Πιπέρι κόκκινο θα ρίξουμε αρκετό. Το αρμόζουμο που ρίξαμε τι είναι ακριβώς? Είναι το ζουμί από, από το τουρσί το λάχανο, από την αρμαία. Είναι μέσα το ζουμί του. Το οποίο θα το ρίξουμε και μία μικρή ποσότητα στο βράσιμο. Οι παλιοί κοζανίτες το χρησιμοποιούσαν και σαν φάρμακο. Δηλαδή, εάν τώρα τις γιορτές που έτρωγαν πολύ, έπιναν ένα ποτήρι για να χωνέψουν. Και μετά από μία κρασοκατάνοιξη, έπιναν ένα ποτήρι για να ξεμεθύσουν. Θα ρίξουμε κόκκινο πιπέρι μέχρι να κοκκινήσει η παλάμη μας. Αν δεν κοκκινήσει η παλάμη, δεν σταματάμε, ρίχνουμε κόκκινο πιπέρι. Φροντίζουμε το πιπέρι να είναι καλής ποιότητας και να μην είναι σκούρο για να μην μαυρίσουν τα γιαπράκια. Νομίζω ότι η παλάμη μου κοκκίνησε, είμαστε εντάξει και ξεκινάμε την Παρασκευή. Παίρνουμε ένα κομμάτι φύλλο και βάζουμε μία ποσότητα, όσοι θέλουμε βέβαια, από κυμά. Το τυλίγουμε στρόγγυλο το γιαπράκι μας. Γιατί τα κάνουμε στρόγγυλα? Τα κάνουμε στρόγγυλα γιατί είναι μέσα στο χειμώνα και τώρα το χειμώνα τα παιδιά παίζουν χιονοπόλεμο και πρέπει να έχει το σχήμα της τσόμκας, δηλαδή της χιονόμπαλας. Και οι παλιοί έλεγαν στο μέγεθος να είναι το κεφάλι της γάτας, για το κέφαλο. Τυλίγουμε τα γιαπράκια μας. Θα τα βάλουμε πρώτα σε ένα άλλο σκεύος και αφού τελειώσουμε θα τα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα.
Οι παλιές οι κοζανίτισες, ακόμα και σήμερα όσες διαθέτουν τζάκι, τα γιαπράκια τα έβραζαν μέσα σε αυτήν εδώ την κατσαρόλα την πύλινη. Το τσουκάλι που λέγαν. Δηλαδή εγώ το έχω δοκιμάσει, έχω μαγειρέψει και πάνω στο μάτι της ηλεκτρικής. Αλλά αν δεν ξέρουμε να το δουλεύουμε, καλά είναι να μην το επιχειρούμε, γιατί είναι λιγάκι επικίνδυνο να μας κάσει. Κλείστο τώρα μέχρι να τα τυλίξουμε. Γράφω. Και τελειώσαμε. Τώρα θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα. Θα προτιμήσουμε την καινούρια μέθοδο της ανοξείδωτης της κατσαρόλας. Θα στρώσουμε τον πάτο της κατσαρόλας με τα σκληρά κομμάτια που βγάλαμε από την άκρη από το κάθε φύλλο από το λάχανο. Ωραία. Και τώρα θα βάλουμε τα γιαπράκια μέσα στην κατσαρόλα. Θα αρχίσουμε να τα βάζουμε κυκλικά. Γύρω-γύρω στην κατσαρόλα. Αν δεν τα βάλουμε έτσι όπως τα βάζετε εσείς και κυκλικά με τη σωστή σειρά, έχουν ζήτημα στο ψήσιμο? Όχι, δεν έχουν ζήτημα, αλλά γιατί να είναι άναρχα βαλμένα? Πρέπει να είναι. Η μητέρα μου έλεγε ότι το φαγητό μετράει και στην εμφάνιση, στο ταψί, στην κατσαρόλα. Παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Τώρα, τελειώσαμε. Θα ρίξουμε λαδάκι. Θα ρίξουμε κόκκους από μαυροπίπερο και μοσχοπίπερο. Βέβαια αυτό όποιος θέλει το κάνει. Λιώνουμε το ματοπελτέ, σάλτσα, για να ρίξουμε επάνω από τα γιαπράκια για να κοκκινήσει το λάχανο. Νομίζω ότι είναι αρκετό. Θα ρίξουμε λίγο αρμόζουμο, όχι πολύ. Τώρα, τον αρμόζουμο την ώρα που βράζει το φαγητό, δοκιμάζουμε και αναλόγως συμπληρώνουμε ή αρμόζουμο ή νερό. Αναλόγως πόσο πικάντικο ή όχι το θέλουμε. Πόση ώρα τα αφήνουμε να βράσουν? Το λιγότερο που θέλει είναι 3 ώρες. Μέχρι να μαλακώσει το λάχανο. Δοκιμάζουμε το λάχανο το επάνω που θα βάλω, που θα στρώσω επάνω. Εάν εκείνο έχει μαλακώσει, και όχι όσο την οικογένεια δεν νηστεύει, τρώει ένα γιαπράκι και μας λέει αν είναι έτοιμο ή όχι. Βάζουμε το νεράκι του.
Και τώρα θα στρώσουμε από πάνω τα μεγάλα φύλλα που έχουμε κρατήσει από την αρχή. Και από πάνω θα βάλουμε πανσέτες χοιρινές. Βέβαια είναι προαιρετικό, αλλά για μένα επιβάλλεται, γιατί θα δώσει το λιπάκι του, το λάχανο θέλει λίπος. Η μητέρα μου, αλλά και οι πιο παλιές κουζανίτισες, μέσα σε κάθε γιαπράκι βάζανε ένα κομμάτι παστό λίπος. Αυτό κρατούσε το γιαπράκι πιο μαλακό, αλλά έδινε και το ανάλογο λίπος που ήθελε το λάχανο. Θα το βάλουμε στη φωτιά. Θα το βάλουμε στο δυνατό στην αρχή, μόλις θα αρχίσει να πάρει βράση, θα το χαμηλώσουμε να σιγοβράσει. Το μυστικό είναι στο να βράζει σιγά σιγά. Και πάλι σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και με όρεξη να φάτε τα γιαπράκια. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου. Γιορτάτε, μαθαίνετε πως ο Χριστός γεννάτε. Γεννάτε κι ανατρέφετε με μέλι και με γάλα. Μελιτρώνει αρχόντες το γάλα οι αφεντάδες. Το μελισσό βοτάνο να ανοίγονται οι κυράδες. Κύρα ψηλή, κύρα λίγνη, κύρα Γαϊτάνο Φρίδα. Κύρα Μότα στολίζεσαι να πας στην εκκλησιά σου. Μαζί στον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρι αγκάλι. Και τον καθάγιο αυγερίνο το βάζεις δαχτυλίδι. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε, παρά σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε. Δώστε μας και τον κόκορα, δώστε μας και την κότα, δώστε μας και πέντε ξαυγά να πάμε σ' άλλη πόρτα. Χιόνια στο καμπαναριό που Χριστούγεννα σημαίνει, στο καμπαναριό ξύπνησε όλο το χωριό. Διν-διν-τα, 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 διν-τα. Κι όλοι πάνε στην εκκλησιά το Χριστό να προσκυνήσουν, κι όλοι πάνε στην εκκλησιά λάμπει απόψε η Παναγιά. Τιν τιν τα, τιν τιν τα, τιν τιν τα, τιν τιν τα. Ώρα πια και εμείς να πάμε στην ολόφωτη εκκλησιά με καθάρια φορεσιά. Λιν-τιν-τα, 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 λιν-τιν-τα. Ρίξουμε μπροστά, μάνα με ένα φαναράκια, κι ας τραβήξουμε μπροστά τη λιγμένη στα ζεστά. Τιν-τιν-τα, 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 τιν-τιν-τα. Christian.
Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το Σύλλογο Εθελοντών, Αιμοδοτών, Κοζάνης, Γέφυρα Ζωής. Είμαστε εδώ και τραγουδάμε τα κάλαντα για την Άγια Νύχτα και τα υπόλοιπα. Τον κύριο Τσαουσίδη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία, εθελοντισμό, αλληλεγγύη, συμπαράσταση, ειδικά τώρα στα δύσκολα. Ο ένας απλώνει το χέρι στον άλλον και εμείς οι αιμοδότες ξέρουμε να απλώνουμε το χέρι μας, τη φλέβα για να δώσουμε αίμα, να δώσουμε ζωή. Μιας και ξέρουμε τις πολλές εθελοντικές δράσεις που κάνετε στον τομέα σας αυτό, τώρα βλέπω και χοροδία. Χοροδία πώς προέκυψε? Η χοροδία είναι από τον πρώτο χρόνο που κάναμε το σύλλογο. Έχουμε τον καλλιτέχνη μας τον Τούνα τον Γιώργο που αναλαμβάνει όλες τις μουσικές δραστηριότητες από καραόκια στην Παγκόσμια Μέρα Αιμοδότη μέχρι τα κάλαντα, μέχρι καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Φιλότιμο και διάθεση υπάρχει από τα μέλη του συλλόγου. Δίνουμε ζωή από τη ζωή μας και δίνουμε και λίγες ώρες έτσι να μεταφέρουμε μηνύματα όπως έχουμε από το ταλέντο μας. Έχουμε όλη την εβδομάδα ηχοσύστημα έξω στην πόρτα του γραφείου μας και παίζει συνέχεια τα κάλαντα. Όποιος περνάει από τη γειτονιά του γραφείου. Ακούει τη μουσική, ακούει τα κάλαντα, μπαίνει στο κλίμα των Χριστουγέννων. Άγιες μέρες, μέρες της γέννησης του Κυρίου, που μας δίνει και εμάς την ψυχή μας έτσι μια καλή διάθεση και αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κουμπίσει στους συμπολίτες μας για να γίνουν μέλη μας, να γίνουν φίλοι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να συνεχίσετε το έργο σας με την ίδια ζέση και θέρμη που το κάνετε τόσα χρόνια άλλωστε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους να ευχηθώ. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Σε γενέθεν,
χαίρετη πολλά. Χρόνια πολλά. Ακούσαμε τα ποντιακά παραδοσιακά κάλαντα από τον χορευτικό όμιλο Αντάμωμαν. Έχω δίπλα μου τον χοροδιδάσκαλο και γραμματέα του συλλόγου, τον κύριο Φουξενίδη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς, στο κανάλι. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όσους μας βλέπουν. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ο σύλλογός σας είναι ένας πολύ δραστήριος σύλλογος. Έχετε και χοροδία, έχετε και χορευτικά. Για πείτε μας δύο λόγια. Ναι, ο σύλλογός μας δραστηριοποιείται στην πόλη της Κοζάνης, έτος ίδρυσης το 2003, με αρκετά τμήματα κάθε χρόνο και ανεβάζουμε το επίπεδο του συλλόγου. Έχουμε τμήμα χοροδίας, τμήμα οπωσδήποτε παραδοσιακών χορών ποντιακών άλλων περιοχών και κριτικών, τμήμα εκμάθησης λύρας, τμήμα εκμάθησης νταουλιού. Προς στιγμή είναι αυτά. Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις μας είναι ορισμένες καθιερωμένες και προσθέτουμε κάθε χρόνο και άλλες. Τώρα στο προσεχές διάστημα σε αυτή την περίοδο των γιορτών έχετε προγραμματίσει κάτι? Ναι, τώρα τις γιορτές, σήμερα πως βγαίνουμε τα κάλαντα, έχουμε κάποιες εκδηλώσεις καλεσμένοι από άλλους συλλόγους και τον Φεβρουάριο, 7 Φεβρουαρίου, έχουμε τον ετήσιο χορό μας στο Οικογενειακό Κέντρο Ακρίτας, κάθε χρόνο που γίνεται ο χορός. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα, να ευχηθώ σε όλους. Να είστε καλά. Έχω δίπλα μου και τον κύριο Τσιμπλίδη, είναι μέλος στο Σύλλογο Αντάμωμα. Για πείτε μας και δύο ευχές τώρα για τα Χριστούγεννα. Η ειρήνη και η υγεία. Θεωρώ ότι αυτή η ευχή πρέπει να κυριαρχήσει για όλον τον κόσμο. Έχοντας αυτά τα δύο, όλα τα άλλα έπονται, όλα τα άλλα τα καταφέρνουμε. Πέρα από αυτό όμως, θέλω να. Η καινούργια χρονιά, αν είναι δυνατόν και αν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι ευχές, με αυτή τη μικρή ελπίδα ζούμε, αυτοί που θέλουν να στερήσουν από τους Έλληνες το χαμόγελο, τη δυνατότητα διασκέδασης, τη χαρά, την αξιοπρέπεια, τον αυτοσεβασμό και την υπερηφάνεια, να πάψουν να υπάρχουν και να επανέλθουμε στις παλιές καλές εποχές. Αυτό είναι κάτι που βγαίνει μέσα από την καρδιά μας και είναι ανάγκη για όλους μας. Εύχομαι στα μέλη του Συλλόγου και στους φίλους, λοιπόν, υγεία, χαρούμενη, καλή καρδιά και ελπίδα. Και ας πεθαίνει η τελευταία ελπίδα, εκεί να μην υπεθράσω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα κάλαντα όμως έπαιξε η Φιλαρμονική του Δήμου Κοζάνης Πανδώρα σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο της πόλης. Πάμε να δούμε το βίντεο. Thank you.
Οπότε θα μας υποστείτε. Δυο φορές. Τη γωνιά μας. Δεν χιονίζει. Δεν χιονίζει. Και αφού δεν χιονίζει, κάτι θα πα και χιονίζει.
Άντε, παιδιά, να παίξουμε και το χιόνι στο καμπανάριο. Άντε, δεν πειράζει. Αφού επιτρέπει ο κύριος Δήμαρχος, αν και δεν έχει. Και χιονί. Πάμε. Ένα, δύο, τρία. Καταρχήν να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, να περάσουν ένα ευχάριστο και γεμάτο αλληλεγγύη και ελπίδα έτσι, το διάστημα όλων αυτών των εορτών. Αυτό το οποίο έχω να ευχηθώ σε όλους τους πολίτες της Κοζάνης είναι ότι χρειαζόμαστε δύναμη και κουράγιο για να μπούμε στο 2015. Εκτιμώ ότι όλοι μαζί θα πρέπει να αγωνιστούμε για αυτό το οποίο έχουμε βάλει ως στόχο. Δεν είναι τίποτα άλλο, του χρόνου τέτοια εποχή να είμαστε λίγο καλύτερα από ό,τι είναι φέτος. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε τα καλά από την Πανδώρα, ένα ιστορικό σύλλογο, μια ιστορική έτσι, για την πόλη της Κοζάνης με πολύ μεγάλη σημασία και για μένα ιδιαίτερα, να ακούσουμε τα καλά από την Πανδώρα. Να ευχηθώ σε όλους καλές γιορτές, καλή χρονιά, δημιουργικό το 2015, με γεμάτο υγεία, αλληλεγγύη και ελπίδα. Όμως έψαλαν πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι στο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Αρχοντικό σας Χριστός γεννάτε σήμερον. Εμπίθε επ' την πόλη οι ουρανία αγκαλώνται. Χαίρε η φύση σ' όλη εν το σπηλαίο.
έξων ουρανών και επί, και επί της των όλων σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα, πέτρα να μοιραγήσει κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια, χρόνια πολλά να ζήσει. Εύχομαι πέρα από το μήνυμα ο λαός μας να βρει και πάλι ή μάλλον να ψάξει να βρει το μεγαλείον του. Δεν είμαι σε πισωγυρίσματα με την έννοια προγονολάτρης, αλλά το δέντρο για να δώσει άνθη και καρπούς πρέπει να έχει ρίζες. Και οι ρίζες οι δικές μας από αρχιωτά των χρόνων είναι ρίζες πολιτισμού, είναι ρίζες ευγενίας, είναι ρίζες πάσης γνώσεως και πάσης επιστήμης. Εκεί ξανά πρέπει να γυρίσει ο Έλληνας, να συναντήσει τους ήρωες για να μπορέσει να δώσει κίνηση πρόσω ολοταχώς. Χρόνια πολλά, ευλογημένα Χριστούγεννα με τις οικογένειές σας. Χριστός γεννέται χαρά στον κόσμο, τα καλή ώρα, καλή σημέρα, τα καλό παιδί το ξεγεννέται. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας απόγευμα και καλά Χριστούγεννα.